Chapter 14. Dialogue 1. Θέλω να μιλήσω στον Νίκο, παρακαλώ. Δεν γύρισε ακόμα. Πότε θα γυρίσει? Σε λίγο. Καλά. Θα ξαναπάρω σε μισή ώρα. Dialogue 2. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνατε χθες το βράδυ? Εγώ δούλεψα στο γραφείο. Έχουμε πολλή δουλειά τελευταία. Εσύ τι έκανες, Μίτσο? Εγώ διάβασα. Σε μία εβδομάδα δίνω εξετάσεις. Κατάλαβα. Εσύ πού ήσουνα? Γύρισα αργά από το χωριό. Τα μεσάνυχτα. Γι' αυτό δεν ήσουνα στην ταβέρνα. Dialogue 3. Καλημέρα, κύριε Σμιθ. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τι κάνατε χτες? Πήγαμε εκδρομή στους Δελφούς. Οι Δελφοί είναι πολύ όμορφοι. Θαύμα είναι. Τι ώρα φύγατε από εδώ? Το Πούλμαν έφυγε στις 7. Πολύ νωρίς. Τι ώρα έφτασε στους Δελφούς? Γύρω στις 11.30. Είδατε τα αρχαία? Βέβαια. Το θέατρο, το ναό του Απόλλωνα, το στάδιο, το μουσείο, όλα. Σας άρεσε? Πάρα πολύ. Τι ώρα γυρίσατε? Φύγαμε από τους Δελφούς στις 6 ακριβώς. Αλλά είχε πολλή κίνηση και το ταξίδι έκανε 5 ώρες. Δηλαδή φτάσατε στις 11? Μάλιστα. Ήτανε λίγο κουραστική η μέρα, αλλά πολύ ωραία. Exercise 1. Έκανες μπάνιο χτες? Όχι, δεν έκανα μπάνιο χτες. Δούλεψες? Όχι, δεν δούλεψα. Μίλησες στον Νίκο? Όχι, δεν μίλησα στον Νίκο. Γύρισες στο Βόλο? Όχι, δεν γύρισα στο Βόλο. Έφτασες στην Αθήνα? Όχι, δεν έφτασα στην Αθήνα. Έφυγες από τη Σύφνο? Όχι, δεν έφυγα από τη Σύφνο. Exercise 2. Έκανες μπάνιο χτες? Όχι, θα κάνω μπάνιο αύριο. Δούλεψες? Όχι, θα δουλέψω αύριο. Μίλησες στον Νίκο? Όχι, θα μιλήσω στον Νίκο αύριο. Γύρισες στο Βόλο? Όχι, θα γυρίσω στο Βόλο αύριο. Έφτασες στην Αθήνα? Όχι, θα φτάσω στην Αθήνα αύριο. Έφυγες από τη Σύφνο? Όχι, θα φύγω από τη Σύφνο αύριο. Exercise 3. Τι ώρα θα γυρίσει ο κύριος Μάδρος? Γύρισε πριν μισή ώρα. Τι ώρα θα φύγει η κυρία Παπά? Έφυγε πριν μισή ώρα. Τι ώρα θα φτάσει το Πούλμαν? Έφτασε πριν μισή ώρα. Τι ώρα θα φύγουνε οι Άγγλοι? Φύγανε πριν μισή ώρα. Τι ώρα θα φτάσουνε τα ταξί? Φτάσανε πριν μισή ώρα. Τι ώρα θα γυρίσουνε οι Γάλλοι? Γυρίσανε πριν μισή ώρα. Dialogue 4. Τι έχεις, βρε Δημήτρη? Έχω τα χάλια μου, Βαγγέλη. Πώς έτσι? Χτες το βράδυ πήγα με την παρέα μου στην ταβέρνα του Κώστα, ξέρεις, στη Μιχαλακοπούλου. Και τι έγινε? Φάγαμε καλά. Ο Μιχάλης είχε κέφι και έπαιξε το μπουζούκι. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε.
Τελικά καθίσαμε μέχρι τις 4 το πρωί. Κατάλαβα. Και ήπιες αρκετά? Ήπια πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Ξέρεις τι καλό κρασί έχει ο Κώστας. Και τώρα έχω πονοκέφαλο. Πήρες καμιά ασπιρίνη? Πήρα, πώς δεν πήρα. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Θα σου περάσει, Δημήτρη. Αλλά άλλη φορά... Ξέρω, ξέρω. Δεν θα ξαναπιώ τόσο. Πάθημα, μάθημα. Understanding Greek. Γεια σου, Μαρία. Γιατί είσαι στενοχωρημένη? Έχασα την τσάντα μου. Πω, πω. Είχε χρήματα μέσα? Ναι, 40.000 περίπου. Δεν ξέρεις πού την άφησες? Ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, τι έκανες το πρωί? Πήγα στην Αθήνα, στα μαγαζιά. Μήπως την άφησες σε κανένα μαγαζί? Όχι, την είχα όταν πήγα στην τράπεζα. Και μετά τι έκανες? Μετά πήρα ένα ταξί και γύρισα σπίτι. Μήπως την άφησες στο ταξί? Όχι, την είχα όταν πλήρωσα το ταξί. Μετά τι έκανες? Πήγα στη μαμά μου. Με το λεωφορείο? Όχι, πήρα το αυτοκίνητό μου. Α, θα είναι στο αυτοκίνητο.